έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο τον οποίο το γνωρίσαμε όλοι οι τηλεθεατές, όλοι μας μέσω της τηλεόρασης και όχι μόνο, αλλά και για το έργο το οποίο επιτελεί. Είναι ο Παπαχρήστος ή αλλιώς Παπαπάο, έτσι τον γνωρίζουμε και εμείς οι Παοξίδες. Βρίσκεται στο Σιδηρόγραστο, προσκεκλημένος του πατέρα Παύλου, του ιερέα από την Αγία Παρασκευή. Πατέρα Χρήστο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Τιμή μου και χαρά μου που ζω αυτές τις μέρες εδώ στο Σιδηρόκαστρο και τις απολαμβάνω κιόλας. Γυρνάω δεξιά-αριστερά, είδαμε κόσμο, είδαμε νέους. Χθες πήγαμε στο Σύνδεσμο Φιλάθλων ΠΑΟΚ, ήταν μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή για μένα. Σήμερα πήγα πάνω ψηλά στο Χαροπό, στον Παπαγιώργη, εκεί με το Δημοτικό Σχολείο και κάναμε πικνίκ έξω στη φύση, ψήσαμε, κάναμε. Ζωόμορφε στιγμέ και είναι όμορφο αυτό. Ωραίο. Παπαχρήστο, πρώτη φορά είναι που επισκέπτεστε εδώ την περιοχή. Είχα ξαναέρθει πολύ παλιότερα περαστικό. Ναι, έτσι για να μείνω και να τη ζήσω πρώτη φορά. Και ενθουσιάστηκα γιατί είμαι από χωριό, παρόλο το ότι τώρα ζω γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα χωριά πάντα με ενθουσιάζουν γιατί έχουν ωραίους ανθρώπους και έχουν πράγματα να δει. Τώρα, επειδή σας γνωρίζαμε όπως είπαμε από τον ΠΑΟ, πώς γίνεται εκκλησία και ΠΑΟ μαζί? Τώρα τι να πω, ο Παπαχρήστος χωρίς καν να το καταλάβει έκανε μία μίξη που τώρα πλέον την χαίρομαι, τώρα πλέον τη ζω, να γίνω ο τρελός παπάς των τρελών του ΠΑΟ. Γι' αυτό και πολλές φορές συστήνομαι και ο ίδιος όπου πάω, ιδιαίτερα Αθήνα, θέλω και λίγο να τους βγαίνω κιόλας. Λέω και όταν δίνω το χέρι μου, λέω Παπαχρήστος, ο τρελός παπάς του ΠΑΟ. Λίγο, ένα, δυο, τρία λεπτά, έτσι ώσπου να συνέρθουν και μετά βέβαια έχουμε κουβέντες, έχουμε ωραία πράγματα, ό,τι χρειαζόμαστε. Πώς προέκυψε αυτό? Αυτό πώς προέκυψε, καταρχάς όταν ήρθα ως φοιτητής το 1978 στην Θεολογική Σχολή, ξεκίνησα να βλέπω κι εγώ όπως όλη η Ελλάδα κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Μπήκα στον ΠΑΟΚ, έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τρελάθηκα, γύρισαν τα μυαλά και εκεί πλέον παραδοθήκαμε. Παραδοθήκαμε ως φοιτητές, παραδοθήκαμε μετά ως φαντάρος. Ήμουν φαντάρος όταν πήραμε το πρωτάθλημα το 85, εκείνη την ιστορία τη μεγάλη. Το έζησα, την κοπάναγα από το στρατό μαζί με τον λοχαγό μου, ο οποίος ήταν για αυτός φανατικός παοξής και πηγαίναμε να δούμε τους αγώνες. Και μετά τώρα, όταν ήρθα ξανά στη Θεσσαλονίκη, έχω ήδη 20 χρόνια, ήρθα και ως παπάς, καθηγητής στη μέσα εκπαίδευση, με οικογένεια, με δύο παιδιά, δύο παλικάρια και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Γιατί? Γιατί είχαν ανάγκη και τα παιδιά μου να πάνε στο γήπεδο. Μα πάμε, ποιον θα πάμε εμείς, τα παιδιά δημοτικού. Είχε ξεκινήσει η τρέλα με το Ζαγοράκι και με όλα αυτά, η αγάπη όλων στον ΠΑΟ και τους ξεκίνησε να πηγαίνουμε μαζί. Να πηγαίνουμε μαζί, κάποια στιγμή δεν υπήρχε όμως τίποτα το φανατικό στη σχέση μου με τους φιλάθλους, πήγαινα στην πύρα 7 και καθόμασταν εκεί, βλέπαμε τον αγώνα. Ένα απόγευμα έπαιζε ΠΑΟ Ολυμπιακός, πάντα αυτό το παιχνίδι τρελαίνει και δυναμητίζει και δυναμώνει. Και περνώντας πάνω από την Γρηγορίου Λαμπράκη, ήταν δεξιά και αριστερά γεμάτο παιδιά που κάνουν προθέρμανση εκεί, τρώνε και πίνουνε για να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Και οι δικοί μου πετάξανε ένα σύνθημα μέσα από το αυτοκίνητο. Ήτανε 5-6 παιδιά και φίλοι τους. Απαντάνε οι άλλοι από απέναντι και λέει κάποιος, ρε εσύ, παπάς είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και έρχονται να δουν ποιος είναι αυτός ο παπάς. Κατεβαίνω κι εγώ, γίνεται έτσι και είναι ρανταβατούρι, αρχίζουν να λένε αυτό το συνηθισμένο για όλες τις περιπτώσεις σύνθημα είναι τρελός και ο παπάς και όπως το λένε πετάει κάποιος αυτό το σύνθημα που έγινε μετά viral, μεγάλη ιστορία, γεια σου παπά παπά που λένε κάτι για τον Πειραιά. Και πλάκα ποια ήτανε, ότι φεύγουμε από εκεί, το είπαν όλοι το σύνθημα, και πάμε στο γήπεδο. Τα παιδιά και την ημέρα μπαμπά, πάμε στην 5 ρε μπαμπά, όχι 4 ακόμα, ήταν μικρά δημοτικό. Ναι, ναι. Πηγαίνουμε στην 5 και πώς γίνεται αυτό όταν μπαίνουμε στην 5,
αυτό το σύνθημα να έχει διαδοθεί παντού και να το πει όλοι οι τέσσερα, βλέποντας έναν παπά να μπαίνει στην πέντε. Από εκεί ξεκίνησε τόση μεγάλη σχέση με αυτά τα παιδιά. Βεβαίως τώρα πηγαίνω, χρόνια τώρα πηγαίνω στην τέσσερα. Το ωραίο όμως, ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη μου, ότι εκεί γίνεται τόσο έργο ανάμεσά μας. Όλα αυτά πλέον τα χιλιάδες παιδιά, τα οποία πολλές φορές η θύρα, η κοινωνία τα έχει πετάξει. Τα έχει πετάξει γονείς, δουλειές, ναρκωτικά, αλκοόλ, απογοήτευση, κατάθλιψη. Αυτά όλα τα παιδιά πιστεύω ότι βρήκαν ένα φίλο. Νιώθω φίλος τους, νιώθω, δεν είναι ότι το κάνω, νιώθω. Και τώρα η αγκαλιά, το να μου φυλάνε το χέρι, το να μου θέλουν την ευχή. Και πολλές φορές εκεί πλέον, μέσα στη θύρα 4, που καίει το γήπεδο όλο, κυρίως το ημίχρονο, να έρχονται, να σκύβουν στα αυτή και να μου λένε πράγματα μέσα σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, που δεν πίστευα ότι θα τα ακούσω. Να έρχονται για εξομολόγηση χιλιάδες, να έρχονται στα συσίτια, έχω ένα συσίτιο τώρα εκεί κοντά στην Τούμπα για τους άστεγους, και γίνεται παρέλαση υπέροχων παιδιών. Φευγάτων παιδιών, αλλά μέσα στην καρδιά υπέροχων. Παπα Χρήστο, αυτό είχε κόστος για εσάς? Δηλαδή, πολλές φορές... όταν σας βλέπανε συνάδελφοί σας, ιεράρχες, παραπάνω από ιεράρχες... Στην αρχή είχε κόστος. Στην αρχή είχε κόστος. Στην αρχή είχε κόστος, και να σου πω κάτι, Δημήτρη μου. Είχα και εγώ προβληματισμό μέσα, αρέσει μέχρι πού θα το φτάσεις. Αλλά ευτυχώς πήρα την απόφαση και είπα ότι θα το φτάσω μέχρι εκεί που θα πάει. Και τώρα την έχω πάρει, όπου πάει πλέον όχι, δεν βάζω όρια. Και δεν βάζω όρια γιατί είδα ότι εκεί μέσα έχει παιδιά που αξίζει κάποιος να τα βρει, αξίζει κάποιος να τα δει, αξίζει κάποιος να τους δώσει το χέρι, να τα σφίξει και να τους πει «Είμαι εδώ ρε εσείς, είμαι εδώ, δεν με ενοχλεί, δεν βρωμίζει το ράσο μου εκεί μέσα». Όχι, δεν βρωμίζει. Πιστεύω ότι ομορφαίνει το ράσο μου και η όψιμος ιερέας το να βρίσκομαι εκεί ανάμεσα. Ήρθανε κοντά στην εκκλησία άτομα από εκεί αλλά και από όλη την περιοχή. Θα φωνάξω δυνατά. Μετά από αυτό. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Ξέρεις, είναι υπέροχο να σου έρχεται ένα παιδί και να σου λέει «Παπά μου, εγώ δεν εξομολογήθηκα ποτέ μέχρι τώρα, 20 τόσο, 30 τόσο, 40 τόσο, 50 τόσο, και εάν δεν ήσουν εσύ να μας αγκαλιάσεις, να μας απλώσεις το χέρι, να αφήσεις τον εαυτό σου να υπάρξει εκεί μέσα, εάν δεν ήσουν εσύ δεν θα ερχόμασταν». Δεν θα ερχόμαστε. Είμαστε μέσα στην καφετέρια εδώ και είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Κύριος Μιχάλης. Απαντάνε όλοι, ναι. Άρα δηλαδή, με αυτό το οποίο κάνετε εσείς, είστε ικανοποιημένος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν? Όχι, δεν είμαι μόνο ικανοποιημένος. Γιατί είμαι, ο στόχος σας είναι να φέρετε νέους κοντά στην εκκλησία. Είμαι περήφανος. Κοίταξε, ούτε αυτόν το στόχο έχω πρωτίστως. Οι νέοι πρέπει να νιώσουν ότι τους αφήνουμε να γίνουν φίλοι μας. Λέει κάπου ο Χριστός, πόσο δεν τα έχουμε καταλάβει και εμείς οι παπάδες και οι θεολόγοι πολλές φορές. Απευθυνόμενος στους μαθητές του, τι λέει ο Χριστός? Εμείς, εσείς δηλαδή, φίλοι μου εστέ, είστε φίλοι μου. Αυτό θέλει ο Θεός, να νιώθουμε τους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν, ναι, σε αυτούς εκεί θέλω να νιώθω ότι είμαι φίλος τους. Τους παραδόθηκα, τους παραδίνομαι. Να είμαι, ναι, παντοτινός τους φίλος. Στα όμορφα για να τα χαρούμε μαζί, αλλά πιο πολύ στα δύσκολα για να τα παλέψουμε μαζί. Και πιστεύω ότι το κάνω αυτό και το απολαμβάνω κιόλας. Σας άκουγα και στις συνεντεύξεις που δώσατε στα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και χθες το είπατε και στην Αγία Παρασκευή. Το ράσο αυτό, σας είχε πει ο Γέροντας Παΐσιος ότι θα έχει δάκρυ, ναι, χαρά. Ναι, ότι θα έχω, γέμισε, λέει... χαρά και δάκρυ.
γεμίζει κάθε μέρα. Γεμίζει κάθε μέρα και χαρά, γεμίζει και δάκρυ. Αλλά οι αγιορείτες λένε αιώνες τώρα μία υπέροχη φράση, που είναι πραγματικά πολύ όμορφη φράση. Η χαρμολύπη. Αν ο άνθρωπος μάθει να παντρεύει μαζί τη χαρά και τη λύπη, ας πούμε τώρα εδώ έμαθα εδώ στον τόπο σας ότι σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος πόνος ενός ανθρώπου που σε μια όμορφη εκδήλωση μαραθώνιο έφυγε από τη ζωή και άφησε πίσω παιδάκια, νέος άνθρωπος, νέα παιδιά, μικρά παιδιά. Πρέπει να μάθουμε να παντρεύουμε τη χαρά και τη λύπη. Αυτός ο άνθρωπος που θα παντρέψει τη χαρά και τη λύπη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Γιατί στο τέλος ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο. Ακόμα και ο θάνατος νικέται με τη χαρά της αγάπης. Αν μάθουμε να αγαπάμε, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε καν το θάνατο. Γιατί και ο Χριστός μας από την αγάπη του την πολύ ανέβηκε στο Σταυρό και απέθανε. Για ποιους? Για μας τους ανθρώπους. Η νεολαία, πώς αυτά τα οποία λέτε κερδίζετε την νεολαία και βλέπουμε ότι έρχονται κοντά σας σε μια εποχή που κάποιοι συναδελφοί σας, αν το επιτρέπετε, με αυτά που λένε, με αυτά που ξέρεις, Δημήτρη, διώχνουν την νεολαία. Δεν είναι την νεολαία. Το ξέρετε. Την νεολαία την έχει προδώσει γενικώς η κοινωνία. Δεν φτιάχνουμε γονείς που να ξέρουν το ρόλο τους. Κανένας δεν ασχολείται να κάνει σχολή γονέων, δηλαδή να έχουμε ζευγάρια τα οποία έχουν αντοχές, έχουν πίστη, έχουν αγάπη, έχουν υπομονή, έχουν σοφία, πώς θα παλέψουν τα παιδιά τους. Δεν έχουμε λοιπόν γονείς, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς πολλές φορές που πραγματικά να έχουν αγάπη για το έργο τους και τα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα μετά και πολιτικούς και στρατιωτικούς και εκκλησιαστικούς που δεν έχουμε τέτοιους που να ζούνε για αυτό που κάνουν. Μόλις το κάνεις και το δώσεις στα παιδιά, τους τρελαίνεις. Τους τρελαίνεις όμως. Τους τρελαίνεις. Και άμα τους τρελάνεις, θα το βρουν το δρόμο μετά. Μην περινιόμαστε κάθε μέρα ότι όλοι οι παπάδες είμαστε άγιοι. Είμαστε κι εμείς απλοί άνθρωποι. Να μπούμε στο μπαράκι μαζί τους, να μπούμε στην καφετέρια μαζί τους, να μπούμε στους χώρους που υπάρχουν τα παιδιά και διασκεδάζουν, να έχουμε αντοχές, να αντέξουμε τα λάθη τους. Δεν πειράζουν οι αμαρτίες των παιδιών. Πειράζει η υποκρισία περισσότερο η δικιά μας. Ξέρει ο Θεός ότι το παιδάκι θα κάνει τις αμαρτίες του. Και η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Μην βάζουμε στις πόρτες των εκκλησιών αυτούς που θα ελέγξουν τα παιδιά μας πως είναι εντυμένο, πως έχει σκουλαρίκια, μήπως έχει τατουάζ, μήπως έχει λίγο πιο κοντή τη φούστα η κοπέλα. Δεν πειράζει, πρέπει να έρθει στο ναό και να έρθει στο ναό γιατί εκεί είναι το ιατρείο, εκεί είναι ο Θεός και ο Θεός αγαπάει και τον αμάρτωλο. Δεν αγαπάει ο Θεός, δεν έχει φτιάξει μια εκκλησία για τους Αγίους και τους άλλους τους έχει πετάξει έξω. Την εκκλησία την έχει φτιάξει για όλους. Για όλους. Για όλους. Όποιοι και να είναι αυτοί όλοι πάνω στη γη, ο Χριστός πονάει και περιμένει όλους να τους κάνει φίλους του. Πόσα χρόνια γεωργείτε? Έχω κλείσει την 20ετία, μπήκα στα 21 χρόνια, πριν ήμουνα και εκπαιδευτικός. Ένα μικρό διάστημα ήμουνα και εκπαιδευτικός και ιερέας. Υπέροχο συνέστημα και του εκπαιδευτικού. Αυτά τα 20 χρόνια, μία έτσι μαρτυρία, συζήτηση που κάνατε και θα την έχετε έτσι, είναι χαραγμένη στην μνήμη σας. Θα πω 2-3 στιγμές. Μία ήταν όταν, και είναι διαρκής αυτή, όταν με ζυγώνουν παιδιά τα οποία έχουν AIDS. Η πρώτη μου εμπειρία όταν με ζύγωσε το πρώτο παλικάρι και εγώ αυθόρμητα όταν μου είπε ότι έχω AIDS, αντί να κάνω πίσω για να προφυλαχτώ δίθεν να μην κολλήσω, δεν ξέρω γιατί όρμηξα πάνω του και τον αγκάλιασα και εκεί λύγησε τόσο πολύ που έπεσε κάτω το παλικάρι αυτό και μου λέει, πάτε, πρώτη φορά από τότε που είπα ότι έχω AIDS, κάποιος με αγκαλιάζει.
αγκαλιάζει. Ούτε καν η μάνα μου και ο πατέρας μου θέλουν να με δουν. Οι δεύτερες μου εμπειρίες που είναι φοβερές και είναι δύσκολες είναι το να σου αποκαλύψει ένα παιδάκι ότι έχει ομοφιλικές τάσεις, σχέσεις. Εκεί θέλει δουλειά, θέλει ηρεμία και ας αφήσουμε τους εύκολους αφορισμούς. Δουλειά θέλει το κάθε παιδάκι. Η κάθε ψυχή που πονάει και υποφέρει θέλει δουλειά. Δουλειά. Να το πιάσεις από το χέρι και να το πεις παιδάκι μου, είμαι εδώ και σε αγαπάω. Χαίρομαι που μου το έπεσε εμένα. Χαίρομαι και θέλω να γίνουμε φίλοι. Φίλοι για να νιώσει και αυτό το παιδάκι, όποιο και να είναι, και ό,τι ιδιαιτερότητα και να έχει, να νιώσει ότι και γι' αυτό υπάρχει ο Θεός. Το τέταρτο, που είναι πάλι μια άλλη κατηγορία και μου συνέβη προχθές πριν έρθω εδώ, είναι με πλησίασε ένα παιδάκι που ήρθε στην ενορία μου, όχι προχθές, χθες, την Κυριακή που λειτουργούσα, ήρθε με τις πατερίτσες και κλαίγοντας έμεινε στο τέλος, έκλαιγε με γοερό δάκρυ παλικάρι 20 τόσων χρονών, γιατί ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά, είχε κάνει προσπάθεια απεξάρτησης, πέρασαν 5 χρόνια, ξαναβούτηξε και βούλιαξε μέσα και τώρα πλέον το έβγαλε και σωματικά τόσο πολύ που άρχισαν να σαπίζουν τα πόδια του και μου λέει κλαίγοντας, παπά μου κάνε κάτι, κάνε κάτι, δεν θέλω να πεθάνω. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα, τον ξαναφίλησα και του υποσχέθηκα ότι αν ξεκινήσει την προσπάθεια απεξάρτησης θα είμαι εκεί κάθε μέρα μαζί του να παλεύω. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες των ανθρώπων και των παιδιών με τρελαίνουν κάθε φορά που παλεύουν τα δικά τους και πρέπει να είμαστε εκεί. Είστε μόνο εσείς εκεί ή θα πρέπει όλοι οι ιερείς να είναι εκεί? Όλη η εκκλησία πρέπει να είναι εκεί. Και οι γονείς και οι δάσκαλοι και η κοινωνία και η εκκλησία. Όχι, η εκκλησία πιστεύω ότι είναι εκεί. Γιατί η εκκλησία είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι οι ιερείς. Τώρα αν καμιά φορά κάποιος ιερέας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει εκείνη την ώρα να κάνει, δεν πειράζει. Υπάρχουν, μην το μειώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί ιερείς που πονάνε, που αγωνιάνε, που τρέχουνε, που παλεύουνε, που ξέρουν τι θα κάνουν και αγαπάνε και το Θεό, κυρίως όμως αγαπάνε τους ανθρώπους. Το μήνυμά σας, έτσι κλείνοντας την όμορφη αυτή συζήτηση, και να πω ότι το χαμόγελο το έχετε συνέχεια, έτσι, πατέρα Χρήστο. Ο τρελός παπάς χαμογελάει συνέχεια. Γιατί όχι, γιατί να μην έχουμε χαμόγελο. Γιατί να μην έχουμε χαμόγελο. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας, υπάρχουν που μας αγαπάνε, υπάρχει ο Θεός που μας αγαπάει, υπάρχουν οι Άγιοι που μας αγαπάνε. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω σε όλους τους ανθρώπους, μην κοιοτεύετε, μην απελπίζεστε. Ψάξτε μέσα σας, ψάξτε γύρω σας, βάλτε στόχους, κάντε όνειρα και εάν θέλετε, πάντα υπάρχει ένας τρελός και χαζός Παπαχρίστος που είναι έτοιμος να απλώσει το χέρι του, να σας το δώσει και να σας πιάσει από το χέρι. Δεν είναι δύσκολο. Το να βρούμε τη χαρά είναι εύκολο. Το να βρούμε την απελπισία και την κατάθλιψη είναι τραγικό. Γιατί εκεί μέσα ο άνθρωπος χάνεται. Χαρά λοιπόν, τρέλα, ομορφιά ζωής, καλοκαίρι περνάμε και όποιος θέλει να με βρει, είμαι σε ένα μικρό χωριουδάκι στη Σαρακίνα και στον Άγιο Χαράλαμο, είναι δύο χωριουδάκια μικρά κοντά στο Ζαγκλιβέρι και είμαι εκεί και θα είμαι εκεί, ό,τι και αν με χρειαστείτε. Γεια σας. Να πω και κάτι άλλο, κλείνοντας. Συνέντευξη σε καφετέρια έχετε κάνει? Όχι, και μ' άρεσε πολύ, θα το καθιερώσω. Πολύ ωραία ήτανε. Με τη μουσική, με το περιβάλλον, με το χώρο. Γιατί όχι, μα εδώ χτυπάει η καρδιά των παιδιών μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι εδώ. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και είμαι περήφανος κι αυτό. Και μάλιστα εδώ γνώρισα και 2-3 ιερείς ήδη, οι οποίοι είναι υπέροχοι άνθρωποι. Πήρα και την ευχούλα του Δεσπότη σήμερα,
Ωραίο μέρος, θα ξανάρθω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα ξανάρθω. Να είστε καλά όλοι.